εφηβίασαν τους Γερμανούς και τους ανάγκασαν να αποσύρουν τις επάκτιες πυροβολαρχίες τους από την Κασκάρκα και Καραμπουρνού και εσπευσμένα να υποχωρούν προς σύνδο καβακλή τόψη, αθετώντας την υπόσχεσή τους προς τους Εγγλέζους για την παράδοση της πόλης. Επίσης, δεν πρόφθασαν να ανατινάξουν το λιμάνι και τον ηλεκτρικό σταθμό της πόλης που τα είχαν υπονομεύσει. Η ώρα ήταν 5 πρωινή της 30ης Οκτώβρη του 1944. Έμειναν μόνο λίγες ώρες για την ολοκληρωτική απελευθέρωσή της. Το Στρίγκο, μαζί με το σωματοφύλακά του, τους προώθησαν αμέσως προς το πανόραμα, σε καταλύματα, να κινηθούν. Εμείς οι δύο, ασυρματιστής και κρυπτογράφος, τραβήξαμε με βήματα χ προς την ίδια κατεύθυνση. Ανηφορήσαμε προς το πανόραμα, παρακάμψαμε το ασβεστοχώρι και από το σύντομο δρόμο κατευθυνθήκαμε προς τα κάστρα. Άλλοτε τους δρόμους αυτούς τους περπατάγαμε οργανώνοντας και καθοδηγώντας την νεολαία της περιοχής Θεσσαλονίκης της ΕΠΟΝ, με τα φόβο φασιστών και χαφιέδων. Τώρα, παντού τμήματα του Ελλάς. Τίποτα δεν μένει σταθερό σε αυτόν τον κόσμο. Όλα με τον καιρό αλλάζουν. Όλα έχουν ένα τέλος. Μπαίνουμε στα κάστρα. Μία εντελώς πρωτόγνωρη εικόνα παρουσιάζεται μπροστά μας. Στιγμές υψηλού πατριωτικού κάλους ζει αδούλωτη πόλη μας. Πανηγυρίζει την απελευθέρωσή της. Η Θεσσαλονίκη είναι ελεύθερη. Νέοι και νέες, παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, ξεχυμένοι στους δρόμους, αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Ο λαός της Θεσσαλονίκης, που επί μία οκταετία ήταν καταπιεσμένος, με εκατοντάδες θυσιασμένα από τα καλύτερα παιδιά του στον ιερό αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία, λαϊκή κυριαρχία, τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της πόλης γίνεται κυρίαρχος και αφέντης της. Οι αντάρτες του εφεδρικού και μόνιμου Ελλάς αποθεώνονται. Η άλλοτε νεκρή και πένθυμη όψη της πόλης αυτής έμεινε στο παρελθόν. Η χαρά, η ευτυχία που πριν πολλά χρόνια είχαν εγκαταλείψει την πόλη, ξανάρθαν στις καρδιές και τα πρόσωπα των συμπολιτών μας. Στα πρόσωπα πολλών κυλούν δάκρυα χαράς, δάκρυα ευτυχίας, αλλά για ορισμένους δάκρυα ψυχικού πόνου, στην ανάμνηση αυτών που δώσαν τη ζωή τους για αυτή τη μεγάλη μέρα. Έτσι λοιπόν, βγήκαμε κι εμείς, τα μικρά, και χαζεύαμε τους μεγάλους που χαίρονταν, τα παιδιά για την υποχώρηση των Γερμανών. Η μάνα με έστειλε στο Εμμανουηλίδη να φέρω ψωμί. Βγήκα στη Μαρτίου, από τη μικρή σιδερένια πόρτα της Οδού Δελφών και έτρεξα να περάσω απέναντι στο φούρνο. Ένα βουητό που ερχόταν από πάνω, στο Χαριλάου με σταμάτησε. Το βουητό μεγάλωνε, γινόταν θριαμβευτικό. Κόσμος άρχισε να μαζεύεται στη Μαρτίου. Ζητοκραυγές, θριαμβικά αντάρτικα τραγούδια. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Μιας ανάστασης νέας χτυπάει καμπάνια. Μηνάν τα όπλα μας στο λιτρωμό. Καλπασμός αλόγων. Ζήτω. Ο κόσμος τριμώχτηκε στα πεζοδρόμια. Καβαλαρέοι γενιοφόροι, αρματωμένοι με χιαστρίτα φυσεκλίκια, καμαρωτοί πάνω στα ζωηρά άλογα, με χακή στολή και το δίκοχο να τους σκεπάζει τα αντίθασα μαλλιά. Έτσι περίμενα ότι θα τους έβλεπα. Αλλά όμως είδα ανθρώπους κουρασμένους, αδύνατους, αξίριστους, πολλούς ασκεπείς με βρώμικα μαλλιά πάνω σε αδύνατα, ταλαιπωρημένα άλογα. Βλέπαμε όμως και κάτι άλλο. Κάτι μάτια ολοφλόγα. Βλέπαμε νικητές. «Γεια σας, αντάρτες παλικάρια!» φώναξε κάποιος κοντός τύπος δίπλα μου, που το συναντούσα να κάνει μεταφορές με ένα κάρο, ζεμένο στη θέση του αλόγου που του είχε ψοφήσει. Κάτι αγένειοι αντάρτες πέρασαν πάνω στα άλογα. «Είναι οι Αμαζόνες», είπε ο άνθρωπος άλογο. Μου φάνηκαν σαν τον Άι Γιώργη, που έβλεπα μπροστά στο τέμπλο του Αγίου Λευτέρη. Στιτές με μαλλιά που ξεχύλιζαν από το δίκοχο. Η παρέλαση τελείωσε γρήγορα. Δεν ήταν περισσότεροι από 2-3 εκατοντάδες. Μια αντάρτισσα μου χαμογέλασε και το άλογό της τρυπώθησε γρηγορότερα, καθώς του τράβηξε λίγο τα χαλινάρια. Μου φάνηκε πως ήταν η Αλίκη. Σε κανά δυο ώρες κατέφθασε με το άσπρο της άλογου. Ξεπέζεψε με άνεση Αμαζόνας. Φορούσε χακή στολή, φυσεκλίκια σταυρωτά στο στήθος, γκέτες δερμάτινες στις κνήμες και φαρδιά κοιλώτα υπασίας. Έδεσε το άλογο έξω από την αυλή και χάθηκε στις αγκαλιές των δικών της.